Καλησπέρα σας. Λοιπόν, τα τελευταία 24 ώρα γινόμαστε μάρτυρες καταγγελιών για στημένα παιχνίδια, κυκλώματα, συστήματα ελέγχου στο κυπριακό ποδόσφαιρο. Τι λέτε εσείς για όλα αυτά? Όλα αυτά, αν λάβουμε υπόψη το παγκόσμιο χάρτη του ποδοσφαίρου, δεν μας εκπλήσουν. Από ό,τι φαίνεται, βρέθηκε κάποιος άνθρωπος που είχε το θάρρος να και τα στοιχεία να βγει προς τα έξω και να τα καταθέσει. Επομένως, θεωρείτε ότι απλά ήταν γνωστά, αλλά κανείς δεν είχε το θάρρος να τα πει? Όλα αυτά, όταν ασχολείσαι με το ποδόσφαιρο, τα ακούς καθημερινά. Αυτό όμως που δεν μπορείς να έχεις είναι οι αποδείξεις. Mm-hmm. Εάν δεν έχεις αποδείξεις, δεν μπορείς να κατηγορήσεις κανένα. Ήσασταν κι εσείς γνώστης αυτών των καταγγελιών, έστω και χωρίς αποδείξεις? Κοιτάξτε, όταν βλέπεις κάποιο παιχνίδι το οποίο υπάρχουν κάποια λάθη από μεριάς της διαιτησίας, τότε διαρωτάσαι, έγινε σκόπιμα ή είναι ανθρώπινο λάθος. Από εκεί και πέρα, εάν δεν έχεις χειροπιαστές αποδείξεις ή οτιδήποτε, δεν μπορείς να κατηγορήσεις τον οποιοδήποτε ότι το έκανε επίτηδες. Από τη στιγμή όμως που κάποιος, ένα μέλος του συνδέσμου διαιτητών, ένας πρώην διεθνής διαιτητής, ισχυρίζεται ότι έχει αποδείξεις και καταθέτει μια αποδείξεις, αυτό σημαίνει ότι στοιχειοθετεί μια υπόθεση. Εγώ θεωρώ ότι επειδή γνωρίζουμε αρκετούς άλλους συναδέλφους του κ. Παραναγή που έφυγαν πυροβολώντας και υπάρχουν αρκετοί από αυτούς, θεωρώ ότι αυτή είναι η πιο κατάλληλη στιγμή, εάν και εφόσον έχουν οποιαδήποτε χειροπιαστή απόδειξη και όχι κουβέντες του αέρα, τότε πιστεύω ότι είναι η στιγμή να καταθέσουν αυτά που έχουν. Θα να τολμήσω να ρωτήσω, θεωρείτε ότι αυτή τη φορά θα ξεσκεπαστεί όλη αυτή η βρώμα στο κυπριακό ποδόσφαιρο που όλοι γνωρίζουμε, αλλά κανείς δεν έχει αποδείξει, και πάλι θα κουκουλωθεί εντός εισαγωγικών? Η προσωπική μου άποψη, εάν οι αποδείξεις του κύριου Παναγή που καταθέτει είναι σωστές, τότε δεν νομίζω να υπάρχει οποιοδήποτε άνθρωπος που θα προσπαθήσει μετά από όλα αυτά που πέρασε ο τόπος μας να καλύψει τον οποιοδήποτε. Επομένως, εάν όντως αποδειχθούν όλα αυτά, ποια θα είναι η επόμενη ημέρα στο κυπριακό πρωτάθλημα? Θα πρέπει να ακυρωθεί? Όχι, δεν νομίζω ότι θα πρέπει να ακυρωθεί. Από εκεί και πέρα, νομίζω... Εάν είναι στημένα παιχνίδια, αποδειχθούν στημένα παιχνίδια αυτού του πρωταθλήματος, Τότε θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα. Εάν αποδειχθούν στημένα παιχνίδια σε αυτό το πρωτάθλημα, τότε θα πρέπει να πληρώσουν αυτοί που εμπλέκονται σε αυτά τα στημένα παιχνίδια. Θεωρώ ότι από εκεί και πέρα θα πρέπει να γίνουν τεράστιες αλλαγές όσον αφορά τη δομή της Ομοσπονδίας, τεράστιες αλλαγές όσον αφορά τη δομή του Συνδέσμου Διαιτητών. Εάν εμπλέκονται και ποδοσφαιριστές και αποδειχτεί ότι εμπλέκονται, τότε θα έχουμε και απομακρύσεις ή και φυλακίσεις και ποδοσφαιριστών. Νομίζω ότι θα είναι τεράστιες οι αλλαγές που θα γίνουν, αν και εφόσον αποδειχθούν τα όσα λέει ο κύριος Παναγή, γιατί δεν ξέρουμε τι καταθέτει ο κύριος Παναγή στις αρχές. Πάντως, εσείς θα είστε αμήλικτοι από πλευράς δικής σας ομοσπονδίας? Όχι, εμείς εδώ και 3 χρόνια ενημερώνουμε τους ποδοσφαιριστές, γιατί στατιστικά στον κόσμο αυτοί που θα την πληρώσουν πρώτοι και που την πληρώνουν πρώτοι και φυλακίζονται είναι οι ποδοσφαιριστές. Ισχύει ο κανονισμός της FIFA και της UEFA ότι αν οποιοδήποτε ποδοσφαιριστής βρεθεί εμπλεκόμενος σε στήσιμο παιχνιδιών, είναι φόρου ζωής ο αποκλεισμός του και κατευθείαν φυλάκιση. Έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα από πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές που φυλακίστηκαν. Μέχρι τώρα είναι πέραν των 1.500 ποδοσφαιριστών που φυλακίστηκαν και χωρίς να λαμβάνουν οποιαδήποτε χρήματα, μόνο και μόνο αρκεί η συμμετοχή σε ένα αγώνα στον οποίο γνώριζες ότι μπορεί να ήταν αισθημένος, και αν αποδειχτεί ότι ήταν αισθημένος και ότι συμμετείχες, τότε ταυτόχρονα είσαι ένοχος. Γι' αυτό και εγώ καλώ δημόσια οποιοδήποτε μέλος του συνδέσμου κατέχει οποιαδήποτε στοιχεία, χειροπιαστά στοιχεία, τότε είμαστε ανοιχτοί στο να πάμε μαζί του να τα καταθέσει στις αρχές. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω για την παρέμβασή σας στις τομές. Αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει και αν όντως θα αποδειχθούν όλα αυτά που καταγγέλει ο κύριος Παναγή. Ας ελπίσουμε ότι επιτέλους θα έχουμε ένα ποδόσφαιρο όπως αξίζει στους οπαδούς. Σας ευχαριστώ.